Εγώ κοντά μου λοιπόν και τον έντρο coach, τον κύριο Αναγνώστο από την Ειδηψώ. Κύριε Αναγνώστο, όπως είπα και στον κύριο Αντωνόπουλο, είδα ένα πρώτο ημίχρονο ισορροπημένο και από τις δύο ομάδες και τελείως διαφορετική αλλαγή από το πρόσωπο της θητείας στο δεύτερο. Τι έχεις να μας πεις εσύ για αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι? Σωστά τα λες. Δυστυχώς στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του πρώτου ημίχρονου δεν έπρεπε να είναι 0-1 εις βάρος μας. Γιατί όπως είδατε, το γκολ το οποίο σημειώθηκε, ενώ έχουμε την μπάλα στην κατοχή μας και είμαστε έξω από τη μεγάλη περιοχή, ξαφνικά ο διαιτητής φέρνει την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή τη δική μας, δίνοντας ένα φάουλ, δεν ξέρω για ποιο λόγο, από όπου προήλθε το γκολ. Νομίζω τεχνική ποινή έδωσε. Τεχνική ποινή, δεν ξέρω, είναι απίστευτο. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει φέτος με την Ειδησό είναι απίστευτο. Από το πουθενά η μπάλα στην κατοχή μας έξω από την αντίπαλη μεγάλη περιοχή και τρώμε γκολ. Ναι, δεχόμαστε γκολ. Ναι. Δυστυχώς δεν κάναμε τις ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο που δημιουργήσαμε και έτσι την πληρώσαμε με ένα γκολ το οποίο ήρθε εξαπρόπτου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ξεκινήσαμε με άλλο σκεπτικό, μπήκαμε στο παιχνίδι με το σκεπτικό να γυρίσουμε το παιχνίδι. Δυστυχώς ένα λάθος πάλι του τερματοφύλακά μας σε μια φάση ανύποπτη, ήταν εκτός μακριά από την εστία του. Πέρασε την μπάλα ο αντίπαλος από πάνω, έγινε το 2-0 και πλέον τα πράγματα έγιναν δύσκολα για μας. Γιατί μέσα σε μια έδρα όπως είναι το Αλιβέρι, μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή, και εμείς έχουμε πρόβλημα τώρα στη φυσική κατάσταση λόγω ότι δεν έχουμε κάνει προετοιμασία, θα ήταν δύσκολο να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα. Όπως και πραγματικά χάσαμε με ένα τρίτο γκολ το οποίο ήταν καλό σε δημιουργία. Κατά τα άλλα, από εκεί και έπειτα, μετά το 3-0, προσπαθήσαμε να προστατέψουμε κάποιους παίκτες για το επόμενο παιχνίδι, γιατί πλέον αυτό ήταν χαμένο και κοιτάζουμε πλέον τώρα το επόμενο παιχνίδι στην έδρα μας, μήπως μπορέσουμε να πάρουμε τους βαθμούς και να ανασάνουμε λίγο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σου. Να είσαι καλά.